Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας καλή μου πουλιατζίτες και όχι μόνο. Κυριακή σήμερα, έτσι, είναι η ώρα του καφέ. Για να δούμε, τον πέτυχα. Α, ωραίο καφέ, κάνω πάλι ο μπαγάς, να κάνω και ένα τσιγαράκι. Ναι, το τελευταίο μου. Ποιος βγαίνει τώρα να πάρει, δεν θα πάω. Θα την παλέψω με το ηλεκτρονικό, ωραίο. Κάθε μέρα... Σε κάθε βίντεο σας έχω και από ένα καινούριο background. Για να δούμε αυτή τη φορά τι background έχει ο Johnny the Fox. Καλό. Α, λοιπόν, έχω προσέξει κάτι. Γιατί όταν κουρεύομαι, ρε παιδί μου, μεγαλώνουν τα αυτιά μου και η μύτη μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, είναι παράξενο πράγμα. Και έχω προσέξει και κάτι άλλο, ότι τώρα το πρόσεξα, παιδιά, μετά από τόσα χρόνια, ότι το ένα μου τα αυτή... Αυτό νομίζω, τώρα δεν βλέπω και καλά, είναι λίγο πιο πεταχτό από το άλλο. Άρα, δεν θα ξαναφήσω τα μαλλιά μου κοντά, δεν θα ξανακουρευτώ. Θα αφήσω μακρύ μαλλί, όπως ήμουν πιτσιρικάς, heavy metalάς. Μαλλί μέχρι εδώ, σγουρό, φοβερό. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα για τα πουλιά μας και να αφήσω τα χαζά. Μπήκα δυνατά με τις γένες, όπως σας είχα πει. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο και βασικό ρόλο η πυρωτική, η ειδική πυρωτική τροφή που έχω κάνει. Την οποία την ξεκίνησα δοκιμαστικά, παιδιά, και γίνεται ένας χαμός. Μου τη ζητάνε από όλη την Ελλάδα. Δεν έχεις shop, δεν κάνεις αποστολές, delivery κτλ. Σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Λέω, ρε παιδιά, δεν μπορώ τώρα να στείλω μια τροφούλα να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να στέλνω σε όλη την Ελλάδα. Δεν γίνεται να πούμε. Έρχονται όμως πάρα πολλοί από διάφορα μέρη της Ελλάδος και την παίρνουν. Και έχει γίνει πλέον γνωστή σαν η πυρωτική σούπερ τροφή του Johnny the Fox. Έπιασε τόπο, παιδιά, πήρα αυγουλάκια, θα σας εξηγήσω. Τα περισσότερα είναι Ορφέως, ό,τι έχω εδώ πέρα, και ένα ζευγάρι που πήρα, που είδα μάλλον στο μαγαζί, είδα ένα αρσενικό που ήταν πολύ πυρωμένο. Λέω, κάτσε, είναι πολύ πυρωμένο αυτό να πούμε, πρέπει να του βρούμε μια θηλυκιά. Έχω αρκετές θηλυκές στο μαγαζί και επέλεξα μία η οποία μου φάνηκε πιο πυρωμένη, έστω από τις άλλες. Τα έβαλα μαζί σε μια ζευγαρόστρα και τα χάζευα. Η πρώτη κίνηση που έκανε, πριν βάλω όμως αυτή τη θηλυκιά, δοκίμασα κάνα δύο άλλες, καμία σημασία, τίποτα, σαν ζευγάρι. Τις έβγαλα αυτές και έβαλα μία που την θεωρούσα πιο πυρωμένη, την έβαλα και είδα αμέσως πολύ καλές αντιδράσεις, τα ίστηκαν κατευθείαν. Αυτό το ζευγάρι το πήρα και το έβαλα εδώ πέρα. Κοινά καναρίνια, όχι ακριβώς κοινά, το ένα είναι την Brando με Crested, σκουφάτο, και ένα κοινό θηλυκό κίτρινο. Τα έχω βάλει μαζί. Μη σκουφάτο το θηλυκό, εννοείται. Από εκεί και πέρα, έκανα κάποιες αλλαγές στα ζευγάρια μου, στα Ορφέους. Είδα δηλαδή ποιο είναι πιο πυρωμένο, καλά τα σενικά είναι πυρωμένα, και αλλά ήταν κανονικά, τα θηλυκά είχαν κάποιο πρόβλημα. Τα βελτίωσα, όπως σας είπα, με την τροφή. Και... Ξεκίνησα πολύ καλά. Έχω ήδη 4 αυγά από το ένα ζευγάρι και σήμερα το άλλο ζευγάρι, πάλι Ορφέως, μου έσκασε το πρώτο αυγουλάκι. Ελπίζω αύριο να δω το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο και θα προσπαθήσω τώρα να παίξω και με τα άλλα δύο ζευγάρια που έχω. Και έχω stand-by 2 θηλυκές κάτω, τις οποίες θα τις κάνω παιχνίδι με κάποιον από τους 2 αρσενικούς ή 3 που έχω. Που έχουν δώσει ήδη αυγουλάκια. Μου ζητάτε αρκετοί Ορφέους. Μόνο ένα έχω υποσχεθεί εδώ και καιρό να το δώσω, το οποίο ήταν να έρθει τέλη του μηνός, Οκτώβριο. Το είχα βάλει όμως για γέννηση, είχα πάρει 3 αυγά. Αλλά επειδή ήταν να έρθει 28 του μηνός, μου είχε πει αυτός ο κύριος από τα Γιάννενα, τα χώρισα. Τα χώρισα, πέταξα και τα αυγά, γιατί δεν τα έδινε και πολύ σημασία, η αλήθεια είναι. Και στο καπάκι με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: τελικά Γιάννη, θα έρθω στις 16 του μηνός. Τώρα, αυτό το μήνα δηλαδή. Και λέω: α, κάτσε. Εφόσον είναι δυνατό ζευγάρι, μέχρι να έρθει ο άνθρωπος, ας τα ξαναβάλω. Τα έβαλα και έχω πάρει ήδη 4 αυγά και αυτή τη φορά πιστεύω θα πάω καλύτερα. Θα πάρω πουλάκια. Από τα 4 αυγουλάκια,
Γιατί στα 4 πιστεύω θα έχει μείνει, δεν έχει κάνει 5, άρα εκεί θα μείνει. Πιστεύω έστω 2-3 πουλάκια, είμαι αισιόδοξο ότι θα πάρω. Να πιούμε και λίγο νερά, γιατί πρωί-πρωί λόγω διάρρεια. Κολλάει το στόμα, να κάνουμε και ένα τσιγαράκι. Και έτσι πήρα 4 αυγουλάκια από τον αρσενικό. Μπορώ να τον βάλω και με μια άλλη θηλυκιά, γιατί είναι πυρωμένο αυτό το αρσενικό, πολύ καλό το ορφέως αυτό. Μέχρι τις 16 να πάρω από μια άλλη θηλυκιά μερικά αυγουλάκια ακόμα, να αλλάξω τα αίματα, γιατί τι γίνεται. Όπως σας έχω πει, έχω βάλει σκουφάτο με σκουφάτο αυτά τα 4 αυγά που έχω πάρει. Υπάρχει η περίπτωση να βγουν κάπως προβληματικά, έστω και λίγο φαλακρά αργότερα, αλλά υπάρχει περίπτωση και να είναι και άψογα. Έτσι. Γιατί δεν έχουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους. Αλλά είναι σκουφάτο με σκουφάτο. Και καλό είναι, παιδιά, να τα αποφεύγετε αυτό. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάντα θα παίρνεις άσχημο αποτέλεσμα. Όχι. Είναι 70-30. 70 είναι να πάρεις καλό αποτέλεσμα και 30 να μην πάρεις αποτέλεσμα καλό. Σκουφάτο με σκουφάτο. Το ίδιο ισχύει και με το τρίχωμά τους. Σκληρό με σκληρό. Αν βάλεις σκληρό με σκληρό θα έχεις πρόβλημα, πάμε στις κίστες. Μετά θα βγάλει το πουλάκι κίστες, ή αν βάλεις μαλακό τρίχωμα με μαλακό τρίχωμα. Αυτά τώρα όλα θέλουν ειδική μελέτη και ειδικές αναφορές. Εντάξει, εμείς το λέμε απλά σε σκληρότριχο με σκληρότριχο, καλό είναι να μην τα βάζετε όσοι ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε, εντάξει. Δεν πάει να πει όμως ότι πάντα δεν θα έχετε καλό αποτέλεσμα. Όχι, δεν ισχύει αυτό, έτσι. Θα σας δείξω λίγο και τα ζευγάρια που έχω βάλει και τα αυγουλάκια και είμαι αισιόδοξος. Λοιπόν, παιδιά, αν θα πάρω γένες σίγουρες και βγουν πουλάκια, ό,τι ορφέως έχω θα μπορέσω να το δώσω σε κάποιον που το ζητάνε. Πολλοί μου ζητάνε, Γιάννη, κράτησε μου κανένα ορφέως καλό, θέλω κάτι δυνατό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να κάνει διαφορά. Λέω, παιδιά, τα έχω για γένες. Αν πάρω γένες, πολύ ευχαρίστως. Αλλιώς θα περιμένετε την άνοιξη. Γιατί τώρα αυτά, αν γεννηθούν, την άνοιξη θα είμαι σίγουρος για το φίλο τους, για το αν λένε καλά, αλλά πρέπει να πέσει και η ειδική εκπαίδευση φωνών, παιδιά. Γιατί μιλάμε για ορφέους. Και δεν θέλω να βγάλω ορφέους, όπως σας έχω πει, θέλω να βγάλω Forest Fox, την καινούρια ράτσα που προσπαθώ να βγάλω. Να δίνει δηλαδή φωνές δάσους και καναρινήσεις φωνές όμως ταυτόχρονα. Να έχει μια μεγάλη ποικιλία φωνών αυτό το καναρίνι, το οποίο το ονομάζω Forest Fox. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο τα ζευγάρια, αλλά πριν σας δείξω τα ζευγάρια, δείτε λίγο αυτό το μικρό βιντεάκι, όσοι δεν το έχετε δει, που λέω για την ποιρωτική τροφή που έχω βγάλει εγώ, που έχω κάνει εγώ και την δίνω. Έτσι. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και μην κλείσετε, μετά θα δούμε και τα ζευγάρια μου. Φιλάκια για την ώρα. Πάμε. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας καλή μου βουλιατζίδες και όχι μόνο. Πάμε να φτιάξουμε μια ειδική τροφή, ειδική πυρωτική τροφή, για να δυναμώσουν τα πουλάκια μας και να πάρουν τα πάνω τους. Να κελαϊδίσουν, να ζευγαρώσουν, να ανταπεξέλθουν στην πτερόρια. Γενικά, για όλο το χρόνο χρειάζεται αυτή η τροφή και ειδικότερα το χειμώνα, ακόμα πιο καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινώντας, νίζερ, ασπούρι, λινάρι, καναβούρι και από εκεί και πέρα θα βάλω και μια ποικιλία σπόρους, μίξη, σαν αυτά που έχω αναφέρει στο βίντεο. Δηλαδή, αυτή η ποικιλία σπόρων περιέχει μέσα το λιναρόσπορο τον ιαπωνικό, το κεχρί το ιαπωνικό, λιναρόσπορο χρυσό, ιαπωνέζικο κεχρί, ωραία, τον ηλιόσπορο, τον μάικρο, τον μαύρο, περίλα άσπρη, περίλα καφέ ή κόκκινη, όπως θέλετε το λέτε, γαϊδουράγκαθο, παπαρούνα σπόρο, καμελίνα, βρώμη, τι άλλο ξεχνάω ρε παιδιά, πάνικουμ,
νυχτολούλουδο σπόρο. Γενικά, ό,τι είχα ανεβάσει στο βίντεο υπάρχουν εδώ μέσα. Το έχω κάνει εγώ ειδικά αυτή τη μίξη. Στην οποία μέσα θα προσθέσουμε αυτούς τους τέσσερις ξεχωριστούς και εξαιρετικούς σπόρους. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε αυτά τα καλά τα πουλάκια. Να βάλω και γυαλιά. Να δούμε τα αυγουλάκια που πήρα. Ναι, ναι, πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ζευγάρι. Τα δύο σκουφάτα που έχουν, είναι η δεύτερη γέννα εδώ πέρα, αυτά τα δύο. Το άσπρο είναι αρσενικό, το κίτρινο γκρι, κίτρινο πράσινο είναι το φιλικό. Εδώ θα δούμε ότι έχουμε τέσσερα αυγουλάκια. Πιστεύω να φαίνονται, έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι. Απλά σας είπα ότι το κακό είναι ότι είναι σκουφάτο με σκουφάτο. Εντάξει, δεν πειράζει, θα δούμε. Εδώ έχω ένα άλλο ζευγάρι. Εδώ το αρσενικό, όπως βλέπετε, και το θηλυκό. Αυτό είναι δικιά μου γένα, Μορφέος Μιμαλινουά, θηλυκό. Άμα προσέξεις το κεφάλι του, το είχα βάλει με ένα άλλο αρσενικό και το έχει ξεπατώσει, να πούμε, και το έχει κάνει σαν τις μαϊμού στον κόλο. Αλλά δεν πειράζει, τα στρώσει. Του έχω βάλει λίγο μυλοξιδάκι εκεί πέρα, λίγο μπενταντινάκι θα γίνει. Εδώ έχω πάρει το πρώτο αυγό, όπως βλέπετε. Έτσι, άρα ένα και τέσσερα, είμαστε στα πέντε αυγά. Αυτό είναι το πρώτο, σήμερα το έκανε. Άρα αύριο θα γίνει το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο μεθαύριο και πάει λέγοντας. Εδώ έχω επιλέξει ένα Ορφέους, εδώ, έτσι, το σκούρο, το οποίο δίνει καθαρό Ορφέους, όταν λέμε καθαρό 100% Ορφέους, και θα το ζευγαρώσω με αυτή τη φιλικά την Ορφέως, η οποία έχει ένα μεγάλο ράμφος, θυμάστε που τη το κόψα, ναι, έχει ξαναβγεί, αν προσέξετε, για κάτσε να κάνουμε ένα zoom, έχει ξαναμεγαλώσει, θέλει δηλαδή κόψιμο πάλι. Καλά, αυτή τη δουλειά θα κάνω, ρε φίλε. Ω, από βρήκα τον πελά μου. Εδώ τι έχουμε? Όχι, ακόμα δεν στήσαν ούτε χόρτο, δεν βάλανε νήμα. Εδώ κάτω έχω ένα αρσενικό. Α, φαίνεται και το δαχτυλίδι, του 22 είναι αυτό. Για να δω. Του 22. Ωραία. Το οποίο το έχω stand-by, όπως έχω stand-by και αυτό το αρσενικό, το λευκό. Το θηλυκό το έχω, το άσπρο, στο μαγαζί κάτω. Και εδώ είναι το ζευγάρι που σας είπα, που έβαλα, έτσι, ένα σκουφάτο κίτρινο, το οποίο είναι το αρσενικό, το οποίο έχει και crested μέσα του, αν προσέξετε, έτσι, crested με την Brando, και ένα κοινό κίτρινο θηλυκό, το οποίο, τα οποία μάλλον ήδη ξεκινάνε να τραβάνε νήμα, δεν έχουν, α, κάτι στρώνουν σιγά σιγά. Τα είδα, πάνε καλά, προχωράνε καλά, ταΐζονται, φιλούνται, κοιτάξτε, κρέστεται, κοιτάξτε, το κρέστεται εδώ. Ειδική ράτσα μιλάμε. Ωραία, πουλαρός. Λοιπόν, και να σας δείξω και εκεί που έχω πιαστεί κοροϊδό, το καρδερινοκάνωρο, το σκουφάτο, που μου είπε ένας Γιάννη, δεν σταματάει να κελαϊδάει, εγώ το έχω γύρω στις δύο εβδομάδες, δεν έχει πει ούτε τζιγκ. Θα φάει κάτι μπουνιές αυτός ο μάγκας που μου το έδωσε και το πλήρωσα κιόλα. Δεν πειράζει, θα περιμένω. Κάνω υπομονή και ένα φλωροκάναρο που μου έδωσε, το οποίο μου είπε, Γιάννη, δεν ξέρω αν είναι αρσενικό ή θηλυκό, αν κελαϊδάει ή όχι. Το μόνο που κάνει μέχρι στιγμής είναι και αυτό σταματάει εκεί που σημαίνει ότι είναι θηλυκό. Θα δείξει βέβαια. Θα δείξει. Κάμερα σε μένα. Θα κάνω λίγο υπομονή τώρα με το καρδερνοκάναρο και το φλουροκάναρο. Αν δεν είναι, τα αφήνω ελεύθερα και τον παίρνω τηλέφωνο αυτόν που μου τα έδωσε, την μικροφία, και τον πω, φίλε, και στα πλήρωσα και όλα, θα τον πω, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Πάλι ωραίες μέρες έχει. Βάλτε για γένες, είναι καλή περίοδος. Σας το είχα πει και όντως αποδείχτηκε αυτό, γιατί την άνοιξη δεν πήγαμε καθόλου καλά. Τώρα όμως, σας εγγυούμε ότι άμα έχετε καλά ζευγάρια έτοιμα, βάλτε τα, παιδιά, δεν έχετε να χάσει τίποτα. Είδατε, εγώ πήρα μέχρι τώρα 5 αυγά και θα πάρω και από τα άλλα ζευγάρια στα πιο κάτω κλουβιά που σας έδειξα. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Φιλάκια, παιδιά, φιλάκια. Κλείνω, κλείνω, πού το κουμπί, πού το κουμπί, ρε, το βρήκα, φιλάκια.